Χαίρετε. Ονομάζομαι Καλομήρης Τηλέμαχος, είμαι φιλόλογος και νομικός και θα σας παρουσιάσω ένα διδακτικό σενάριο στα πλαίσια της εκπαίδευσης ενηλίκων, το οποίο εντάσσεται στον κοινωνικό γραμματισμό των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, που έχει παρουσιαστεί τον Μάιο του 2018 κατά τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΕ. Το θέμα είναι το Σύνταγμα. Αφορά εκπαιδευόμενους, όπως έχουμε πει, τον ΔΕ κοινωνικού γραμματισμού και συγκεκριμένα Α πρώτου κύκλου. Θα ξεκινήσουμε με μια σύνδεση με την προηγούμενη ενότητα, όπως πρέπει να γίνεται σε κάθε διδασκαλία, και θα αναφέρουμε ότι το θέμα της προηγούμενης ενότητας, το οποίο ήταν το Πολύτευμα της Ελλάδας, εκπαιδευόμενη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Καθότι θα προχωρήσουμε στο θέμα της σημερινής τακτικής ενότητας και συχνά στο στάδιο της αφόρμησης. Η αφόρμηση θα γίνει μέσα από άρθρα του τύπου που βρήκαμε στο διαδίκτυο, το οποίο ο εκπαιδευτής έχει, το μόνο που έχει να κάνει είναι να διαβάσει τους τίτλους για να ακολουθήσει κατόπιν η συζήτηση. Λοιπόν, ξεκινάμε. Πρώτο άρθρο είναι από την Αυγή και καταγράφεται ως εξής το τίτλο: ο Αλέξης Τσίπρας, είμαστε κάθε λέξη από το Σύνταγμα αυτής της χώρας και αυτό θα υπηρετήσουμε μέχρι τέλους. Στο επόμενο άρθρο, που είναι από το capital.gr, διαβάζουμε: Μητσοτάκη σε γεννήματα, οι αλλαγές στο Σύνταγμα απαιτούν ευρείες συνενέσεις. Από την Αυτιμπορική είναι το επόμενο άρθρο: Κίνημα αλλαγής, γιατί είναι αναγκαία η αναθεώρηση του Συντάγματος. Επίσης από την Αυτιμπορική διαβάζουμε στον τίτλο: Ευαγγέλος Βενιζέλος, δεν υπάρχει κατάλληλο περιβάλλον για αναθεώρηση του Συντάγματος. Στο τελευταίο άρθρο, είναι από το CNN, το ελληνικό, η αντισυνταγματικότητα του νόμου Κατρούκαλου, αγκάθι της τέταρτης αξιολόγησης. Αφού διαβάσουμε αυτά τα άρθρα κατόπιν με τη μέθοδο του καπιταλιστικού ιδεών, του brainstorming, θα επιβάλλουμε το εξής ερώτημα στους εκπαιδευόμενους. Τι συναισθήματα, ιδέες, έννοιες και σκέψεις και λέξεις σας έρχονται αυθόρμητα χωρίς δεύτερη σκέψη στο άκουσμα της λέξης Σύνταγμα? Εδώ πρέπει να προσέξει ο εκπαιδευτής το εξής. Πρώτον, επειδή αναφέρθηκαν πολιτικά πρόσωπα και κόμματα κατά το στάδιο της αφόρμησης να μην πολιτικοποιηθεί η συζήτηση. Και το δεύτερον, το μόνο που έχει να κάνει είναι τις λέξεις που θα αναφέρουν οι εκπαιδευόμενοι να τις καταγράφει στον πίνακα και αφού τελειώσουν αυτή τη διαδικασία να τις ομαδοποιήσει ώστε να βγουν πολύ γενικά κάποια συμπεράσματα. Κάποια γενικά και πρώτα συμπεράσματα. Οπότε προχωράμε στους συνάγνωση των στόχων της διδακτικής ενότητας, οι οποίοι είναι δύο: να κατανοήσουμε την θέση που κατέχει το Σύνταγμα στην ένωμη τάξη της Ελλάδας και δεύτερον να γνωρίσουμε ποιος ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων. Περνάμε στην θεωρία. Θα διαβάσουμε από το Σύνταγμα τα συγκεκριμένα άρθρα και προχωράμε στο άρθρο 1 που αναφέρεται στη μορφή του πολιτεύματος. Εμείς αυτό που θα μας απασχολήσει είναι η παράγραφος 3, όπου αναφέρει το εξής: όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα. Θα προχωρήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις εμπέδωσης της θεωρίας, τις οποίες θα απαντήσουν προφορικά οι εκπαιδευόμενοι και είναι πολύ σύντομη η απάντησή τους. Ποιος είναι ο υπέρθατος θεμελιώδης νόμος του κράτους, είναι η πρώτη ερώτηση. Η δεύτερη: οι νόμοι που ψηφίζονται στο Κοινοβούλιο πρέπει να συμφωνούν με τις διατάξεις του Συντάγματος. Και η τρίτη: ο απλός νόμος υπερέχει του Συντάγματος. Είναι πολύ απλές και εύκολες ερωτήσεις. Περνάμε στο δεύτερο στάδιο της θεωρίας, που αναφέρεται στον έλεγχο της συνταγματικότητας των νόμων. Ποιος τον κάνει δηλαδή? Άρθρο 93. Αυτό αναφέρεται στις διακρίσεις των δικαστήριων. Εμείς θα πάμε κατευθείαν στην παράγραφο 4 που μας αφορά.
και θα διαβάσουμε τα δικαστήρια υποχρεούνται να μην εφαρμόζουν νόμο που το περιεχόμενο του είναι αντίθετο προς το σύνταγμα. Και κατόπιν από το άρθρο 87 πάλι, θα διαβάσουμε που αναφέρει στην ανεξαρτησία των δικαστών, θα διαβάσουμε την παράγραφο 2, οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκειται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάλυση του Συντάγματος. Αφού λοιπόν διαβάσαμε τις ερωτήσεις εμπέδωσης, οι οποίες είναι πάλι τρεις, το ελέγχει την πραγματικότητα των νόμων, ο πολίτης μπορεί να κηρύξει ένα νόμο αντισυνταγματικό. Ποιος κηρύξει ένα νόμο αντισυνταγματικό, εύκολες ερωτήσεις και σύντομες οι απαντήσεις σας. Μετά λοιπόν από το επίπεδο της θεωρίας που λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο στάδιο που είναι οι ασκήσεις αυτοαξιολόγησης. Εγώ είχα μια ομάδα, η ολομέλειά μου ήταν 12 εκπαιδευόμενοι, τους οποίους χώρισα σε δύο ομάδες των 6 ατόμων. Κάθε ομάδα θα ορίσει έναν εκπρόσωπο, ο οποίος θα διαβάσει την ολομέλεια της απαντήσης της άσκησης αυτοαξιολόγησης. Ο χρόνος που δίνεται είναι 3 λεπτά για να συστηθεί η ομάδα. Και το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να χαρακτηρίσουν τις προτάσεις που θα τους δοθούν, που θα διαβάσουν μέσα παρακάτω, αν είναι σωστές ή λάθος. Η πρώτη ομάδα έχει τις εξής 5 προτάσεις. Το Σύνταγμα θεωρείται κοινός νόμος και δεν έχει καμία διαφορά σε σχέση με τους υπόλοιπους. Δεύτερον, το Σύνταγμα είναι υπέρτατος νόμος του κράτους. Τρίτον, οι υπόλοιποι νόμοι δεν απαιτείται να συμφωνούν με τις διατάξεις του Συντάγματος. Τέταρτον, οι βουλευτές κατά την ψήφιση των νόμων του Κοινοβούλιου οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τους τις διατάξεις του Συντάγματος και πέμπτον ορισμένοι νόμοι υπερισχύουν του Συντάγματος. Αυτά είναι η προτάση της δεύτερης ομάδας, που κάθε πολίτης μπορεί να κηρύξει την αντισυνταγματικότητα των νόμων. Δεύτερον, οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να κηρύξουν την αντισυνταγματικότητα των νόμων. Τρίτον, τα δικαστήρια μόνο έχουν την αρμοδιότητα του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων. Τέταρτον, η αντιπολίτευση που έχει τη δυνατότητα να κηρύξει αντισυνταγματικούς τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Και πέμπτον, τα δικαστήρια μόνο μπορούν να κηρύξουν ένα νόμο αντισυνταγματικό. Μετά από αυτές τις ασκήσεις από αξιολόγηση, μπορούν να είπαμε, θα ακολουθήσει η συζήτηση με βάση τις απαντήσεις που θα δώσουν οι ομάδες και μια έτσι σύντομη επεξήγηση. Το επόμενο στάδιο που θα ακολουθήσει είναι η ανακεφαλαίωση και τα συμπεράσματα. Με βάση δηλαδή όλες τις απαντήσεις των εκπαιδευόμενων, τόσο τις ασκήσεις από αξιολόγηση όσο και τις ερωτήσεις εμπέδωσης της θεωρίας, μπορούμε να καταλήξουμε ότι τα δύο συμπεράσματα που πρέπει να θυμούνται οι εκπαιδευόμενοι είναι ότι το Σύνταγμα αποτελεί τον υπέρβατο θεμελιώδη νόμο του κράτους και ότι ο έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων γίνεται από τα δικαστήρια. Προτείνουμε κατόπιν μια ενδεικτική βιβλιογραφία στους εκπαιδευόμενους εφόσον θέλουν κάτι να μελετήσουν παραπάνω. Είναι όλα ελεύθερα στο διαδίκτυο, είναι φυσικά το Σύνταγμα που αποτελεί της Ελλάδος αποτελεί για τη συζήτησή μας και δεύτερον είναι δύο σχολικά εγχειρία, είναι η κοινωνική και πολιτική αγωγή της τρίτης γυμνασίου και η πολιτική παιδεία της Δευτέρας Γενικού Λυκείου, της Δευτέρας Γενικού Λυκείου, τα οποία πολύ εύκολα μπορούν να τα δουν οι εκπαιδευόμενοι και να αναζητήσουν έτσι περαιτέρω πληροφορία. Κατόπιν να αναφέρουμε τι θα συζητηθεί στην επόμενη συνάντησή μας, το οποίο θέμα είναι το εξής, η προστασία των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων μέσα στο Σύνταγμα. Και τελειώνοντας, ευχαριστούμε τους εκπαιδευόμενους για το ενδιαφέρον και την ενεργό συμμετοχή τους. Εγώ, κατά την παρουσίαση του συγκεκριμένου διδακτικού σενάριου, δεν αντιμετώπισα κάποιο πρόβλημα. Η συμμετοχή ήταν ενεργή, ούτε υπήρχε κάποια δυσκολία στην κατανόηση της θεωρίας, αλλά με την κατάλληλη επεξήγηση βεβαίως εκεί και εφόσον υπάρχει χρόνο στο τέλος, μπορούν να γίνουν, να διευκρινιστούν και κάποιες περαιτέρω, έτσι, πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις. Φυσικά, ολόκληρο το σενάριο το βρήκα στα πρακτικά του συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ.